πέρα από την ξεκάθαρη νίκη της Νέας Δημοκρατίας, έδωσε και ένα ισχυρό μήνυμα στην πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Το 31,5% είναι πάρα πολύ ισχυρό, πέρα από τη διαμόρφωση του νέου δικοματισμού ή διπολισμού, πες το όπως θέλετε, ότι η γραμμή η οποία είχε μέχρι τώρα στην κοινωνία πρέπει να την κρατήσει, πρέπει να την υπερασπιστεί, και αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς να υπάρχει και το κόμμα, η ομάδα, η συλλογικότητα, η προοδευτική συμμαχία την οποία βάλαμε στην πολιτική σκηνή το τελευταίο εξάμηνο, ίσως. Δεν ήταν ένας τακτικισμός των εκλογών. Δηλαδή, να το πούμε ξεκάθαρα, δεν το κάναμε όλο αυτό για να πάρουμε κάποιους περισσότερους ψήφους ή για να προσελκύσουμε ανθρώπους που ήταν παλιά σε άλλα κόμματα. Η προοδευτική συμμαχία είναι μια, επιλογή ταυτοτική πλέον για την αριστερά και την προοδευτική σκέψη. Είναι κάτι, ένα εργαλείο το οποίο είναι απαραίτητο για την πολιτική. Πρέπει όμως να έρθει σε επαφή και να δικτυώσει πάρα πολλούς νέους ανθρώπους. Ναι. Υπάρχει μια αγωνία από πάρα πολύ κόσμο. Πώς θα έρθει σε επαφή πλέον με την πολιτική? Ξέρετε, τα κόμματα. Έχει ο κύριος Καραγκούρης μπαίνει. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Υπάρχει και μια απαξίωση και μια απομάκρυνση των πολιτών από την πολιτική. Πρέπει να δημιουργηθεί ένας νέος πολιτικός διάλογος μέσα στην κοινωνία. Η προοδευτική συμμαχία λοιπόν είναι μια επιλογή σταθερή και στρατηγική για τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα την δουλέψουμε σε όλα τα κοινωνικά επίπεδα, και αυτό σημαίνει και σε οργανωμένες μορφές, αυτοδιοίκηση, συνδικαλιστικό, χώρους πολιτισμού, αθλητισμού, όπου μπορούμε να βρούμε ενεργούς πολίτες. Αλλά πιστεύω και σε κάθε γειτονιά θα ξαναξεκινήσει από κάτω αυτή η αναδόμηση αυτής της μεγάλης ομάδας που θέλει Βέβαια, να πηγαίνουν τα πράγματα μπροστά. Στην προηγούμενη περίοδο, κύριε Φάμελε, είχατε δώσει με τις κινήσεις που κάνατε, με τις μεταγραφές που κάνατε, ότι αυτό το άνοιγμα και αυτή τη δημιουργία της προοδευτικής συμμαχίας ως ένα νέο σχήμα πολιτικής εκπροσώπησης του προοδευτικού κόσμου, όπως είπατε, το σηματοδοτήσατε με συγκεκριμένες μεταγραφές, συγκεκριμένα πρόσωπα, και νομίζω ότι έγινε ξεκάθαρο στην κοινή γνώμη ότι όλο αυτό το άνοιγμα ουσιαστικά έγινε προς το Πασόκ. Και ήρθε πολλής κόσμος, έτσι. Εγώ πάντως είναι θέμα που θέλω να θέσουμε και στον κύριο Καραγκούνη και στους δυο σας. Βλέπουμε μία κλίση και από τις δύο πλευρές προς το Πασόκ. Δηλαδή, βλέπουμε πολλά στελέχη που εξελέγησαν κιόλας, όπως ο κύριος Ραγκούση, η κυρία Ξενογεννακοπούλου, πριν είχατε την κυρία Τζάκρη. Πολλά στελέχη από το πρώην, το παλαιό Πασόκ. Όπως και στη Νέα Δημοκρατία αντιστοίχως, βλέπουμε την υπουργοποίηση του κυρίου Χρυσοχοΐδη, είναι η κυρία Μενδώνη, στελέχη του Πασόκ. Πάτε όλοι προς το Πασόκ. Λοιπόν, καταρχήν, εγώ θέλω να σας πω ότι την επόμενη φορά, σε οποιαδήποτε προεκλογική ή μετεκλογική διαδικασία, σας καλώ να έρθετε στα χωριά της Β' Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Εκεί θα δείτε ότι δεν είναι κινήσεις κορυφής όλα αυτά που κάνουμε. Mm-hmm. Υπάρχει μια ειλικρινή σχέση που ξεκινάει από τα κάτω. Πολλές φορές δημιουργούν σκιές οι κινήσεις κορυφής. Εγώ θέλω να σας βεβαιώσω ότι δεν αποτελεί μόνο θέμα ενός σκακιού που παίζεται σε επίπεδο ηγεσίας ή κορυφής. Αυτό προφανώς αφορά τους πολίτες. Οι πολίτες δεν θα θέλανε να μείνει αυτή η ζήτηση για την προοδευτική συμμαχία μόνο σε επίπεδο κορυφής. Αυτό είναι ξεκάθαρο, και γι' αυτό σας είπα ότι μιλάμε για μια νέα δικτύωση των ανθρώπων από τα κάτω, που θα δώσει δυνατότητα σε ενεργούς πολίτες να ξαναμπούν στην πολιτική που απαξιώθηκε, που τα χρόνια του μνημονίου και της χρεοκοπίας δημιουργήθηκαν μεγάλα ρήγματα και αναξιοπιστίας αλλά και εμπιστοσύνη στο ότι είναι πολιτική. Ο ΣΥΡΙΖΑ, πέρα από το ότι αποκατέστησε τη χρεοκοπημένη θέση της Ελλάδας δημοσιονομικά, κοινωνικά και παραγωγικά, αποκατέστησε ξανά, αν θέλετε, και την εμπιστοσύνη στο ότι μπορούμε τελικά να τα καταφέρουμε. Μας στερούσαν οι κυβερνήσεις του δικοματισμού πάρα πολλά πράγματα, δεν τα καταφέρναμε. Υπήρχε μια αγωνία και ένα ερώτημα που παραμένει ανοιχτό και ιστορικά θα συζητηθεί και πολιτικά. Όμως φαίνεται ότι το ότι όλοι τώρα συζητάνε για επενδύσεις και ανάπτυξη, κάποιοι δούλεψαν για να έρθουν μέχρι εδώ. Αυτή η εμπιστοσύνη πρέπει να ξεκινήσει ξανά και από τα κάτω όμως. Αν μείνει μόνο, συμφωνώ μαζί σας, σε επίπεδο κινήσεων κορυφής, δεν θα είναι αποτελεσματικό. Γι' αυτό εγώ σας μίλησα για μια νέα δικτύωση ανθρώπων προοδευτικής σκέψης, δημοκρατικής ταυτότητας, που θέλουν να ξαναδημιουργήσουμε. Mm. Και η εντολή του 31,5% ή όσο τελικά κατέληξε, δεν θυμάμαι, το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, σημαίνει ότι υπάρχει απαραίτητη δυναμική για να κοιτάει προς το μέλλον. Ναι. Και σήμερα η προοδευτική συμμαχία είναι και ισχυρή και κοιτάει προς το μέλλον. Κύριε Καραγκούνη, εσείς προς το Πασόκ, τι γιατί, δέχεστε και μια κριτική από κάποιες εφημερίδες σήμερα και από ένα. Συμπολιτευόμενες. Ίσως δεν έχουμε λάβει το μήνυμα της κάλπης, το μήνυμα των πολιτών. Προσέξτε, εμείς λέμε, σας πήγαμε κατευθείαν στην υπουργοποίηση του κ. Χρυσοχοΐδη. Είναι πολύ άξιος τέλεχος και η κυρία Μενδώνη πολύ άξιος τέλεχος. Εδώ μην το βάζουμε σε μια ιδεολογική βάση. Αυτό είναι το, νομίζω, είναι η λάθος ανάγνωση που κάνουμε. Εδώ είναι ευρύτερες δυνάμεις. Στο τέλος των ιδεολογιών. Ευρύτερες δυνάμεις να προχωρήσουν σε μια αλλαγή σελίδας, που εμείς το είπαμε από την πρώτη στιγμή, και γι' αυτό αξιολογήθηκε όπως αξιολογήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι ζήτημα ιδεολογικό. Άξιοι άνθρωποι υπάρχουν παντού και σε όλους τους χώρους. Mm-hmm. Και αυτό είδε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και λέει: τους άξιους ανθρώπους θα τους βάλω και θα τοποθετήσω σε κέρια σημεία, σε κέρια υπουργεία, ώστε να βγάλουν πέρα μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Νομίζω λοιπόν δεν είναι ιδεολογικό το ζήτημα αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Σωστά πρέπει να τοποθετηθούν
τα καλύτερα στελέχη στις καλύτερες θέσεις. Ούτως ή άλλως αυτό στην πολιτική, ξέρετε, αξιολογείται καθημερινά. Κύριε Καραγκούνη, αυτή την άποψη πιστεύετε συμμερίζεται και η εκλογική βάση της Νέας Δημοκρατίας ή ένα μεγάλο κομμάτι της εκλογικής βάσης της Νέας Δημοκρατίας? Αυτή τη στιγμή όλος ο ελληνικός λαός, και αυτό το μήνυμα της κάλπης που μάλλον στο ΣΥΡΙΖΑ εκεί δεν το έχουν καταλάβει, θέλουν την επόμενη μέρα να αλλάξει σελίδα η χώρα. Να αλλάξει σελίδα. Θέλουν λιγότερους φόρους. Πράγμα για το οποίο έχουμε δεσμευτεί. Και αυτές είναι οι προκλήσεις επόμενης μέρας. Λέτε η επόμενη μέρα των εθνικών εκλογών. Αυτό θέλει ο ελληνικός λαός. Έχετε καταλάβει? Και αυτό είναι το μήνυμα του ελληνικού λαού. Δεν έχετε καθόλου χρόνο, έτσι. Δεν υπάρχει καθόλου χρόνο. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Θέλουν άμεσα αποτελέσματα. Και το καταλαβαίνουμε αυτό. Σε τομείς που πραγματικά η μεσαία τάξη έχει υποστεί τεράστιο πλήγμα. Τεράστιο πλήγμα. Και σε φόρους και σε ασφαλιστικές φορές. Ο κόσμος τι θέλει? Τα νέα τα οποία θέλουν δουλειές. Εμείς το βάλαμε ως κύριο σημείο την ανάπτυξη, να φέρουμε δουλειές στη χώρα. Αυτό ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία και αυτό εμείς θέλουμε να κάνουμε πράξη και είναι μια εθνική ανάγκη. Δεν είναι μια προτεραιότητα κομματική δική μας. Η επόμενη μέρα λοιπόν είναι να έχουμε καλύτερη ασφάλεια και περισσότερη ασφάλεια, καλύτερη υγεία, που και εκεί υπήρξε ένα τεράστιο πρόβλημα τα τελευταία 4,5 χρόνια. Να μην πω για την παιδεία που υπήρξε το απόλυτο ξεχαρβάλωμα και το απόλυτο μπάχαλο, η στοχοποίηση της αριστείας και κάθε χρόνο λέγαμε και κάτι καινούριο. Μεγάλο ζήτημα λοιπόν το ζήτημα της παιδείας και όπως βεβαίως τα εθνικά μας θέματα. Βέβαια, τα οποία έχουν επίσης πληγεί πάρα ο πολύ. Ο κύριος Φάμελος έθεσε πριν ένα θέμα που το ζητούσαμε πριν και στο οικονομικό πάνελ, ότι για την ανάπτυξη, για παράδειγμα, στην οποία αναφερθήκατε, για ένα αριθμό ανάπτυξη τον οποίο πατάτε επάνω. Δηλαδή δεν παίρνετε 0, παίρνετε ένα 2%. Πατάτε σε ένα μαξιλαράκι. Είναι διαφορετικό να ξεκινάς από το 0 και διαφορετικό να ξεκινάς από το 2. Σε ρυθμούς ανάπτυξης πάντα μιλούμε. Η ανάπτυξη. Είχαμε για 2 χρόνια ύφεση στην Ελλάδα και ανάπτυξη δεν πατάμε ένα κουμπί. Το ζήτημα είναι πώς θα υπάρξει ανάπτυξη όταν υπήρχαν αυτοί οι φορολογικοί συντελεστές. Τώρα για μιλάμε σοβαρά. Αλλά υπήρχαν 9 τρίμηνα. Ό,τι επενδύσεις είχε υπογράψει η προηγούμενη κυβέρνηση το 2014, κουτσά στραβά προσπαθήσαν μέρος αυτών των επενδύσεων να προχωρήσουν. Και δεν προχώρησαν, αγαπητέ κύριε Φάμελ, αυτό έγινε. Ποια ανάπτυξη? Όταν αυτή τη στιγμή, να πω κάτι, όταν αυτή τη στιγμή 4,5 εκατομμύρια Έλληνες χρωστάνε στην εφορία και δεν μπορούν να ανοίξουν ούτε τα ταμεία τους, διότι δεν μπορούν να τα ανοίξουν, τα λέγαμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Για ποια ανάπτυξη μιλάμε? Έχετε καταλάβει τι γίνεται έξω στην αγορά? Κλείνουν το ένα μαγαζί μετά το άλλο, γιατί δεν μπορεί να αντεπεξέλθει ο άλλος το 70 και 75%. Έδινε το εισόδημά του. Δηλαδή, λέτε ότι τα τελευταία χρόνια τα λουκέτα στα μαγαζιά ήταν περισσότερα από ότι τα πρώτα 4 χρόνια. Εγώ είδα τα τελευταία χρόνια 600.000 νέα παιδιά έχουν πάει στο εξωτερικό. Δεν λέω ότι ήταν όλο στην εποχή του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αυτό εντάθηκε. Είδα 1,5 εκατομμύριο κατασχέσεις σε λογαριασμούς. Μπορούμε να είμαστε λίγο ρεαλιστές. Εντάξει, κύριε Φάμελε, λοιπόν, εγώ επειδή είμαι ρεαλιστής, εγώ θα κάνω μια πολύ ουσιαστική κουβέντα. Πάντα. Ωραία. Αλλά εδώ υπήρξε τεράστιο πρόβλημα. Μπορείς να γυρνάς, εγώ στην Λακανανία γίναγα. Δεν μπορεί όλοι οι κτηνοτρόφοι αυτή τη στιγμή να είναι έτοιμοι να κλείσουν την επιχείρησή τους, την ατομική τους επιχείρηση, γιατί και αυτή μια ατομική επιχείρηση έχουν. Διότι λέει δεν μπορώ να βγω στα έξοδα. Εδώ λοιπόν είναι ουσιαστικό. Ουσιαστικό το ζήτημα να επιβιώσει η μεσαία τάξη, η οποία έχει πληγεί ανεπανόρθωτα, σας το λέω και πάλι τα τελευταία 4,5 χρόνια. Ανεπανόρθωτα, εδώ πρέπει λοιπόν να θεραπευτεί αυτή η τάξη που παράγει, που ανεβάζει το ΕΠ και θέλει την ανάπτυξη. Πάμε, κύριε Φάμελος. Τώρα, επειδή ο κύριος Καραγκούνης τα πήρε λίγο όλα μονότερμα και προσπάθησε ήθελα να. Ήθελα γρήγορα γιατί έλειπα, κύριε Φάμελος. Και δεν είχα τίποτα. Παρότι δεν φταίγαμε γι' αυτό. Παρότι δεν φταίγαμε γι' αυτό. Εγώ θέλω να πω το εξής τώρα. Είπατε ότι κατεδαφίστηκε η παιδεία. Τώρα κατεδαφίστηκε η παιδεία και τα παιδιά έχουν δασκάλους και βιβλία από την πρώτη μέρα, ενώ δεν είχαν και είχαν φοδοτυπίες. Είπατε ότι κατεδαφίστηκαν τα νοσοκομεία, τα οποία σταμάτησαν επιτέλους να χρωστάνε και έχουν τουλάχιστον πάνω από 10.000 νέο δυναμικό εργασίας. Είπατε ότι κατεδαφίστηκε η εργασία, όταν έχουμε 400.000 νέες θέσεις εργασίας και είχαμε 1 εκατομμύριο ανέργους. Είπατε ότι κατεδαφίστηκε η ασφάλεια. Εγώ λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, θέλω να σας διαβάσω κάτι το οποίο το ψάξα ειλικρινά μετά τις εκλογές δυστυχώς. Θα σας πω λοιπόν ποιοι ήταν οι εισακτέοι στα τμήματα. Στα τμήματα δοκίμων αστιφυλάκων το 2010 ήταν 900, το 2011 ήταν 1.300, το 2012 ήταν 500. Θέλετε να σας πω πώς ήταν το 2013 και το 2014? Πώς? Μηδέν. Αυτή η υποκρισία, η απίστευτη υποκρισία για την ασφάλεια της Δημοκρατίας με ενοχλεί. Γιατί να μην μιλάμε λίγο ειλικρινά στην πατρίδα μας? Λόγω μνημονίου, ναι. Λόγω δημοσιονομικών περιορισμών, ναι. Επειδή χρεοκόπησαν την πατρίδα, ναι. Αλλά ξέρετε ότι απαγόρευσαν την εισαγωγή εισακτέων στα τμήματα δοκίμων αστιφυλάκων το 2013 και το 2014 και μετά μιλάνε για ασφάλεια. Ναι, και ξέρετε ότι δυσκολεί. Είναι η απαγόρευση τη Τρόικα, μήπως. Και ποιο χρεοκόπησε την Ελλάδα για να πάμε στην Τρόικα? Να μιλήσουμε λίγο. Μπορούμε να βάλουμε την Ελλάδα στις σωστές ράγες? Εγώ είμαι περήφανος γιατί οι συναδελφοί μου στον Εύρο πιέσαν και άνοιξαν το τμήμα του Δημοτήχου. Γιατί στα σύνορα κάποιοι κλείσανε τα αστυνομικά τμήματα, κλείσανε τις σχολές. Είμαι περήφανος γιατί δόθηκε το επίδομα των 100 ευρώ σε όλους τους υπηρετούντες σε παραμεθόριες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των αστυνομικών και αστιφυλάκων.
Αυτά δηλαδή ποιος θα τα πει κάποια στιγμή. Ναι. Σε κάθε περίπτωση όμως να μιλήσουμε λίγο ειλικρινά. Σήμερα η πατρίδα μας έχει ανάγκη να πάει μπροστά και εγώ επιμένω. Η αφετηρία αυτή διαμορφώθηκε και από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν διαμορφώθηκε μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ. Οι Έλληνες δουλέψανε για αυτό το πράγμα. Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες δουλέψανε γιατί μας χρεοκόπησε το παρελθόν. Μπορούμε λοιπόν να γυρίσουμε σε μια προοπτική η οποία δεν θα αμφισβητήσει αυτά που κερδίσαμε, αλλά θα πάμε μπροστά. Παράδειγμα. Δεν θέλω να αμφισβητηθούν τα εργασιακά δικαιώματα. Δεν θέλω να αμφισβητηθεί ο υποκατώτατος. Δεν θέλω να αμφισβητηθεί ότι υπάρχουν πλέον δάσκαλοι την πρώτη μέρα στα σχολεία. Πώς εξηγείτε αυτά το 38% των ιδιωτικών υπαλλήλων που είναι, είναι μέρος του κόσμου της εργασίας, που εσείς θεωρείτε ότι είστε ο ιδανικότερος πρεσβευτής αυτής της πληθυσμιακής και επαγγελματικής ομάδας. Πώς εξηγείτε ότι το 38% ψήφισε Νέα Δημοκρατία και μόλις. Ξεκίνησε την τοποθέτησή μου λίγο πριν έρθει ο κ. Καραγκούνης και γι' αυτό οφείλω να τοποθετήσω, αναγνωρίζοντας την νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές. Ναι, καλά, προφανώς. Και, ναι, αυτό, και, ότι, και ότι το μήνυμα των εκλογών αποτελεί και αποδοκιμασία αλλά και αγωνία όσον αφορά ένα κομμάτι της πολιτικής μας. Οι άνεργοι σας ψήφισαν, οι εργαζόμενοι στο ιδιωτικό τομέα γιατί σας ψήφισαν. Το έχω ξανακούσει αυτό. Αποδοκιμασία ποιου πράγματος. Δηλαδή, τι αποδοκιμάστηκε αυτό. Γιατί μέχρι τώρα μας λένε ότι βάλετε τη χώρα σε ράγες, σε τέτοια, έγιναν κάποια πράγματα. Τι δεν έγινε, τι αποδοκίμασαν. Έχει υποτιμήσει κανείς ποτέ στην πατρίδα μας το ότι έχουμε 10 χρόνια λιτότητα και περιορισμών. Το ότι έχουμε την αγωνία των ανθρώπων που ζητούν έστω την τελευταία κυβέρνηση που δεν έβαλε τη χώρα στα μνημόνια αλλά την έβγαλε να λύσει τα προβλήματα την πρώτη μέρα που ανέλαβε. Δεν υπάρχει αυτή η αγωνία στην κοινωνία. Δεν έχουμε πει όλοι μας φτάνει πια. Η κυβέρνηση αποδοκιμάζεται με τη σειρά. Δηλαδή το 2015 αποδοκιμάστηκε η κυβέρνηση Σαμαρά. Παρότι λοιπόν παρέμεινε. Το 2019, συγγνώμη, του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, γι' αυτό για το τώρα ρωτάω. Μιλάμε για κυβερνήσεις οι οποίες αποδομήθηκαν και φτάσαν στο 17, στο 12 και στο 8%. Και μιλάμε για μια κυβέρνηση η οποία 4 χρόνια άντεξε σε όλα τα σενάρια περί δεξιάς παρένθεσης και περί περικοπή συντάξεων και περί απολύσεων. Αριστερής παρένθεσης. Δεν έχει αυτό το σενάριο. Αριστερής παρένθεσης, έχετε δίκιο. Βιάζομαι να βάλω νέα σενάρια στην πολιτική. Με συγχωρείτε. Έγινε τη ρήμη του λόγου χωρίς να το επιδιώκω. Χωρίς να το επιδιώκω. Βάλτε το για να παίξει. Κύριε Φάμελ. Εγώ λέω ότι το έβαλα τη ρήμη του λόγου χωρίς να θέλω να δημιουργήσω νέο πολιτικό γεγονός στις πρώτες μέρες. Εγώ αυτό που ζητάω από την κυβέρνηση είναι να στηρίξουμε αυτά που πέτυχε η χώρα μας. Να μην τα χάσουμε. Αυτό που σας ρώτησα. Εγώ λοιπόν σας λέω ότι υπάρχει αγωνία από όλο τον κόσμο της εργασίας. Υπάρχει αγωνία και από τον κόσμο της επιχειρηματικότητας. Μπορώ όμως να σας βεβαιώσω το εξής. Οι συνθήκες που διαμορφώθηκαν από το ΣΥΡΙΖΑ στη χώρα ευνοούν την πρόοδο όλων των κοινωνικών τάξεων. Γιατί και τα δάνεια είναι πιο ισότιμα και πιο διαφανή, όπως και οι άδειες. Δεν θα δίνονται πια δάνεια μέρα. Δεν υπάρχει τέτοια μονομερής, αν θέλετε, ανάγνωση επιχειρηματικότητας ή της ιδιωτικής οικονομίας. Ξεκίνησαν επενδύσεις που δεν υπήρχαν στο παρελθόν. Μου είπε τώρα, έλεγε ο κ. Καραγκούνης, δεν υπήρχαν επενδύσεις. Εγώ σας πω ένα παράδειγμα από την περιοχή μου. Επενδύθηκαν από την ιδιωτική εταιρεία 100 εκατομμύρια ευρώ την τελευταία τριετία στο φυσικό αέριο και πήραν 15 κομοπόλεις της Β' Θεσσαλονίκης φυσικό αέριο. Γιατί τόσα χρόνια δεν γινότανε. Όταν μάλιστα είναι ένα καύσιμο μετάβασης στη νέα περίοδο που πρέπει να έχουμε κλιματικά ουδέτερη κοινωνία. Και αναρωτιέμαι, αυτές οι πολιτικές θα συνεχιστούν, δηλαδή θα υπηρετήσει η Νέα Δημοκρατία τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία την κλιματική αλλαγή. Το είναι ένα ερώτημα, κύριε Καραγκούνη. Δεν το βλέπω. Υπάρχουν κάποια θετικά που θεωρείτε ότι έχουν γίνει και μπορείτε να πατήσετε, να συνεχίσετε ή να αναβαθμίσετε ή να. Να σα πω κάτι. Εγώ είσαι οπεδοτικός, δεν μπορώ και ούτε η Νέα Δημοκρατία να ποτέ ισοπεδοτική. Εμείς λέμε μια πραγματικότητα. Ναι. Που σα μίλησα νωρίτερα για τη μεσαία τάξη. Από εκεί και πέρα, τα όποια θετικά και έτσι βήματα είχαν γίνει. Οι σχολές σας τη Βλάχου κλείσανε, κύριε Καραγκούνη. Τώρα, πάτε, λένε τώρα για τη δημόσια ασφάλεια. Αφού τις κλείσανε, δεν το καταλαβαίνω. Όταν έχεις αλλαγή της ποιότητας του εγκλήματος, όταν έχεις αυτά καθημερινά φαινόμενα σκοτώνει τον κόσμο μέρα μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας. Δεν καταλάβατε, κύριε Φάμελε, και ακόμα δεν καταλαβαίνετε το μήνυμα που σας έστειλαν οι πολίτες. Δεν έχετε νούμερα. Το 70% του κόσμου. Αφήστε τα νούμερα. Το 70% του κόσμου σας αξιολογεί αρνητικά στο ζήτημα της ασφάλειας. Τι λέτε γι' αυτό? Πιστεύετε ότι το 40% πήρε η Νέα Δημοκρατία, έτσι το πήρε? Και εσείς αυτό το ταμείο δεν που κάνετε το πολιτικό το πήρατε. Όταν τα λάθη και τις αδυναμίες. Όταν λοιπόν είχε την αλλαγή του ποιότητα. Ναι, αλλά όμως προσπαθείτε να μου πείτε για τους αστυφύλακες. Κάποιος έκλεισε τις σχολές. Ακούστε λίγο τώρα. Δεν είχαμε την ίδια εγκληματικότητα το 2014-2015 και θα δούμε πώς θα γίνει τώρα. Από την αρχή για τις παραγωγικές σχολές της αστυνομίας και των ενόπλων δυνάμεων. Δεν καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος αυτή τη στιγμή αισθάνεται ανασφαλής. Όταν είχε τρομοκράτες να σουλατσάρουν ένα μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας. Αυτό. Λέω ότι την αφετηρία για να υπάρχει αυτή η πιθανή. Κάτι δεν έχετε κάνει σωστά, κύριε Φάμελε. Εμείς είχαμε κάνει τις φυλακές της ασφαλείας, τις καταργήσατε. Φέρατε τους νόμους Παρασκευόπουλου και Κοντονίκια, τους αφήσατε όλους έξω. Δεν καταλαβαίνετε. Πώς περιορίσατε το δυναμικό της ελληνικής αστυνομίας.
Περιορίσατε με επιλογές σας το δυναμικό της ελληνικής αστυνομίας, κλείνοντας. Μην κάνετε αντιπολίτευση στην προηγούμενη κυβέρνηση, στην προηγούμενη κυβέρνηση. Εγώ απλά είμαι περήφανος γιατί ανοίξαμε κάποιες σχολές. Ανοίξαμε κάποιες σχολές. Αυτό σας το στοιχείο δεν το έχω ακούσει. Τέσσερα χρόνια τώρα εγώ προσωπικά δεν το έχω ακούσει. Σας το λέω πολύ πρώτα. Φαντάζομαι ότι αν ήταν κάποιο θα το είχε πει η κυβέρνηση. Αυτά που είπατε κύριε Φάμελε, έχει του 15, του 16, του 17. Ναι, ναι, από εκεί ξεκίνησε με 500 άτομα να ανεβαίνει σιγά σιγά, τα έχω εδώ πέρα. Μάλιστα, εγώ πρέπει να σας πω ότι τα ζήτησα την κυρία Γεροβασίλη 2-3 μέρες πριν τις εκλογές για να κάνει φοβερή εντύπωση. Μην κάνετε αντιπολίτευση στην προηγούμενη κυβέρνηση. Όχι. Δείτε εγώ, λοιπόν, τι κάνατε εσείς τα τελευταία 4 χρόνια. Λοιπόν, γιατί σας έβαλε ο κόσμος εκεί που σας έβαλε. Γιατί κάνατε τεράστια λάθη, κύριε Φάμελε. Ωραία. Και στην θα αμφισβητηθούν αυτά που κερδίσαμε. Εγώ θα αμφισβητηθούν αυτά που κερδίσαμε. Είμαι παιδωτικός, κύριε Φάμελε. Ωραία. Τα εργασιακά δικαιώματα θα αμφισβητηθούν. Η στελέχωση τη παιδεία και τη υγεία θα αμφισβητηθεί. Από κανέναν δεν αφήνει. Άρα λοιπόν, ξέρετε, εγώ τα εργασιακά, όχι τα δικά σας, από κανέναν. Αλλά λέω, ωραία, ό,τι θετικό έχει υπάρξει, να το δούμε, να το συζητήσουμε και σας πω, ναι, κύριε Φάμελε, σωστά το κάνατε. Αλλά εδώ λοιπόν, σας λέω πώς φτάσαμε εδώ που φτάσατε και πώς φτάσατε εκεί που φτάσατε και τι μεγάλη ευθύνη έχει η Νέα Δημοκρατία να τα αποκαταστήσει όλα αυτά τα επόμενα. Έχει δώσει την απάντηση του κ. Καραγκούνης. Εδώ θέλω να ρωτήσουμε όμως και εσάς, πηγαίνοντας προς το κλείσιμο της κουβέντας, εάν θα κάνετε αυτό που λέμε δομική αντιπολίτευση ή δημιουργική. Δηλαδή, θα λέτε ναι στα θετικά τα οποία φέρνει η Νέα Δημοκρατία. Νομίζω. Ή θα κάνετε την επόμενη σχόλια και προχθές ο Κώστας ότι ήταν το μόνιμο όχι στην επί προ-προηγούμενης κυβέρνησης. Αυτό ήθελα να συμπληρώσω. Αν δεν κάνω λάθος, στα 2,5 χρόνια της διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας Πασόκ 12-14, νομίζω ότι δεν ψηφίσετε ούτε ένα νομοσχέδιο. Ναι, πάντως τώρα θα σας ζητήσω ούτε ένα νομοσχέδιο. Δεν σκρίνεται κάνω γι' αυτό. Λέω ότι αυτό είναι η στάση σας. Ποιο άξιζε το νομοσχέδιο. Αυτό για να το συζητήσουμε συγκεκριμένα. Εγώ πάντως δεν έχει ίχνος κριτικής. Ρωτώ γιατί έχει ένα ενδιαφέρον για αυτό που θα δούμε στο μέλλον. Εάν θετικό νομοσχέδιο, κάτι που, στο οποίο μπορείτε να συμφωνείτε, θα το λέτε και θα συμφωνείτε, ή θα είναι δομική αντιπολίτευσή σας, που ήταν όχι. Σας περιέγραψα εξ αρχής ότι εμείς θέλουμε να υπερασπιστούμε αυτά που κέρδισε η χώρα μας, όχι ο ΣΥΡΙΖΑ, και να πάμε πιο μπροστά. Ναι. Να κερδίσουμε περισσότερα πράγματα. Και στο διεθνές και στο γεωπολιτικό, που είμαστε πολύ πιο ισχυροί. Κύριε Καραγκούνη, άκουσα μια ανοίξη προηγουμένως, είμαστε αδύναμοι. Είμαστε πιο ισχυροί πλέον χώρα γεωπολιτικά στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Βαλκάνια γενικότερα και στην Ευρώπη. Εγώ δεν είμαι αδυναμία της χώρας. Όμως, εγώ θέλω να σας πω, αδυναμία της πολιτικής αυτής. Αυτό για μένα σημαίνει ότι η τοποθέτησή μας είναι στην προγραμματική αντιπολίτευση. Προφανώς επί αυτών που συμφέρουν τους πολίτες και συνολικά την ελληνική κοινωνία θα κάνουμε αντιπολίτευση και θα τοποθετηθούμε. Γιατί ειλικρινά είναι πάρα πολλά αυτό που κερδίσαμε το τελευταίο διάστημα. Ωραία. Αξίζουν. Και το 31,5% δείχνει ότι αξίζουν, δείχνει ότι πρέπει να επιμείνουμε σε αυτή την προγραμματική αντιπολίτευση, επιβεβαιώνει την ιστορική, αν θέλετε, σημασία της παρουσίας του ΣΥΡΙΖΑ στο μεταπολιτευτικό σκηνικό, γιατί ειλικρινά έγινε μια τίμια, τιτάνια, δύσκολη δουλειά. Δεν τα είχαν πάει καλά οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Ειλικρινά, ένα ερώτημα που πλανάται στην κοινωνία είναι: εντάξει, κύριε Καραγκούνη, αφού τα ξέρετε όλα, γιατί δεν τα κάνατε μέχρι το 2014, γιατί φτάσαμε την Ελλάδα εδώ, γιατί δεν τα κάνατε μέχρι το 2014, όλα αυτά που τώρα ξέρουν όλοι οι μεσαίες. Θα λέτε ναι σε νομοσχέδια που ίσως. Η προγραμματική αντιπολίτευση νομίζω ότι αποτελεί μια πολύ συγκεκριμένη τοποθέτηση. Δεν θα δεχτούμε οτιδήποτε μειώσει δικαιώματα, θα διεκδικούμε δικαιώματα τη χώρα, των Ελλήνων, τη προόδου, του περιβάλλοντος, τη ανάπτυξη και τη εργασία. Αν κάτι θετικό θα το πει, πρέπει να ψηφίζετε. Μα αυτό έχει πει ποτέ οποιοδήποτε από την αριστερά. Όχι, απλώς λέει ότι μια δημοκρατία ότι 2,5 χρόνια δεν ψηφίσατε τίποτα. Επιτρέψτε να σας πω ότι η δικιά μας θεώρηση είναι ότι πρέπει να πηγαίνει καλά η κοινωνία και όχι καρέκλες των πολιτικών. Ναι, είμαστε έτσι κι αλλιώς κατά της επένδυσης στη βιωσιμότητα των πολιτικών. Η βιωσιμότητα της κοινωνίας έχει σημασία. Γι' αυτό και εγώ, παραδείγματος χάρη, παίρνω μια λογική που λέει μόνο 3 θητείες των βουλευτών. Εμένα ένα ερώτημα. Οι επαγγελματίες πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας το υποστηρίζουν. Διότι εμείς θέλουμε τα συμφέροντα της κοινωνίας, όχι των πολιτικών. Δεν ζητήσαμε να εκλεγεί ο ΣΥΡΙΖΑ για να έχει συμφέροντα ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μας ενδιαφέραν οι καρέκλες, γιατί δεν είχαμε ποτέ καρέκλες και δεν ήμασταν και ποτέ επαγγελματίες πολιτικοί. Πρώτη φορά εκλεγήκαμε περισσότερο το 2015. Αυτό το ερώτημα πάει στον άλλο χώρο. Τελικά τι εκπροσωπούν, έναν επαγγελματισμό στην πολιτική, έναν καριερισμό, έναν παραγωγισμό. Είναι ένα ερώτημα. Αυτό λοιπόν είναι ένα ερώτημα που πρέπει στο μέλλον να αποδείξει η Δημοκρατία. Εγώ θέλω στο Σύνταγμα στην αναθεώρηση να έρθει η Δημοκρατία και να πει περιορισμό θητείων. Βουλευτές. Αυτό θα είναι μια τομή για τη χώρα μας. Να σταματήσουμε τον παραγωγισμό. Εγώ ένα τελευταίο σχόλιο. Ένα τελευταίο σχόλιο. Είναι, σας είπα τις προτεραιότητες της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό αφορά τον κόσμο αυτή τη στιγμή. Ποια είναι η επόμενη μέρα και τι καλύτερο μπορούμε να προσφέρουμε στους πολίτες. Εμείς λοιπόν θα ενισχύσουμε την επιχειρηματικότητα και μάλιστα θα ενισχύσουμε ιδιαίτερα την υγιή επιχειρηματικότητα και να δώσουμε κίνητρα στους επιχειρηματίες ώστε να μπορέσουν να ανταποδώσουν το μέρισμα της επιτυχίας, το λέω αυτό, στους εργαζομένους. Αυτοί που έχουν τεράστιο πρόβλημα και αυτοί που υφίστανται τεράστιο πρόβλημα, ειδικά με τις φορολογίες οι οποίες έχουν υποστεί. Εξωστρέφεια οπωσδήποτε, ενίσχυση απασχόληση και μείωση ανεργίας, πρώτο θέμα για τη Νέα Δημοκρατία. Και να πω και κάτι πολιτικό. Ότι σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη, παντού στην Ευρώπη,
περιορίσαμε και ο Μητσοτάκης έχει, θα έλεγα έτσι, μια, ήταν ναι. μεγάλη η συμβολή του σε αυτό, όλων των λαϊκιστικών, ακραίων και φασιστικών κομμάτων που δυστυχώς ανεβαίνουν παντού στην Ευρώπη, εδώ την περιορίσαμε και τους βάλαμε και εκτός Βουλής. Θεωρώ ότι ήταν μια μεγάλη κατάκτηση της δημοκρατίας, αλλά και της Νέας Δημοκρατίας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τους δύο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Κώστα μου, ευχαριστούμε και εσένα. Θα ξαναπούμε αύριο το πρωί εμείς. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα θέματά μας.